ενεργειακή διαδικασία. Το σχέδιο δίκης μετάβασης είναι μια αναπτυξιακή απτή πράξη. Δεν είναι απλώς ένα σχέδιο, ούτε είμαστε χαμένοι στη μετάβαση. Έχουμε υλοποιήσει ήδη ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματικός ο σχεδιασμός αμέσως μετά την έκδοση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ 21-27. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμώ ότι θα είναι το πρώτο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εγκριθεί. Ως προς το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, υλοποιούνται έργα που ενισχύουν τις θερμικές ανάγκες των τηλεθερμάνσεων, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, κατασκευάζονται ήδη, η ΔΕΗ προχωρά τη ΣΥΦΙΑ. Υλοποιείται το πρόγραμμα του ΑΕΔ για τη δημιουργία 9.000 θέσεων εργασίας σταδιακά. Υλοποιούνται με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου κρίσιμες μελέτες που θα γεννήσουν έργα στην αμέσως επόμενη περίοδο. Τρέχει το πρόγραμμα του ΕΦΕΠΑΕ, το οποίο στηρίζει τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα και έμεσα με τη ΔΕΗ και έχει πιλωτικό χαρακτήρα, θα εξεταστούν τα αποτελέσματά του. Και βέβαια, παράλληλα με όλα αυτά, δημιουργείται και ένα οικοσύστημα ιδιωτικών επενδύσεων όπως αυτή που γενιάζεται σήμερα, που συμπληρώνει το ενεργειακό και το αναπτυξιακό τοπίο της επόμενης μέρας. Κύριε Μουτσουρούλη, είπατε για τη ΣΥΦΙΑ. Προχτές η Κωνσταντίνα είχε τηλεθέρμανση επειδή μονάδες ήταν εκτός λόγω του ενεργειακού μείγματος. Η ΣΥΦΙΑ δεν φαίνεται να γίνεται. Θα έχει του χρόνου τηλεθέρμανση η Κοζάνη, γιατί όπως έχετε πει και εσείς αλλά και η κυβέρνηση, δεν θα χάσουν τα αγαθά οι πολίτες με κυρίαρχο τηλεθέρμανση. Και να προσθέσω πως και ο Δήμαρχος Κοζάνης δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως η ΣΥΦΙΑ δεν βγαίνει το χρόνο Είναι το ερώτημα πολύ κρίσιμο, τι θα γίνει στη θερμαντική περίοδο την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Η λύση δόθηκε ήδη στην Πτολεμαϊδα, όπως γνωρίζετε, με την εγκατάσταση ηλεκτρολεβίτων. Προφανώς, σε αυτή τη λογική θα δημιουργηθούν και συνθήκες από τη ΔΕΗ με εγκατάσταση στον Άγιο Δημήτριο ηλεκτρολεβίτων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως εφεδρεία. Είναι καλό να έχουμε στο μέλλον, όταν θα ανατεθεί ο διαγωνισμός της ιδιάκρασης και αυτή του έργου και θα προσθεθούν αυτά τα μεγαβάτ, 60 μεγαβάτ, τα οποία, ξέρετε, η ΣΥΦΙΑ είναι ακορντεόν. Μπορεί να μεγαλώσει, να προσθέσει κι άλλες. Αυτή η εφεδρεία, η ισχυρή εφεδρεία, θα καλύψει τις ανάγκες, όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές, με τις επεκτάσεις των δικτύων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές.